Καλώ ήρθε πίσω σε ένα ακόμα βίντεο του Daily Show. Ονομάζομαι Τέριχα Τζιεραιμία και αυτό είναι το σωστό που μπορείς να δώσει για να ενημερώνει σωστά και θυκά κάθε μέρα για θέματα που σε αφορούν. Αν είσαι καινούργιε σε αυτό το κανάλι, πάτσε το κουμπάκι που λέει subscribe γραφτεί και οπωσδήποτε smash the like button. Και πάμε να ξεκινήσουμε με μια ακόμα επεισοδιάρα εδώ στο κανάλι μου Τέριχα Τζιεραιμία. Λοιπόν, καταρχά η Γέλεν, η οποία είναι US Secretary, Treasury Secretary, πολύ σημαντικό άτομο. Δηλαδή, σαν να λέμε Υπουργό Οικονομικών. Μπορεί και να είναι και Υπουργό Οικονομικών στι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Έκανε σήμερα μια ομιλία και πλέον δεν χρησιμοποιεί καν από το λεξιλόγιο τη το ότι ο πληθωρισμό είναι παροδικό. Δηλαδή, πόσο μέσα έχω πέσει, πόσε νίκε ακόμα να έχω στι τοποθετήσει μου, πόσο καλέ τοποθετήσει κάνω. Χωρί πλάκα τώρα, κάνω τι καλύτερε τοποθετήσει στο οικονομικό κομμάτι με πολύ μεγάλη διαφορά. Φυσικά και γι' αυτό έχω του αντίστοιχου πελάτε, το αντίστοιχο οικονομικό αποτέλεσμα κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα Το θέμα μα είναι ότι Πλέον ο πληθωρισμό το παραδέχονται ότι ήρθε για να μείνει. Εγώ έχω να σου πω κάτι ακόμα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ο Μάικλ Μπιούρι, θα ξεκινήσω λίγο έτσι οικονομικά τεχνικά. Ο Μάικλ Μπιούρι, ο οποίο είναι αυτό που παίζει την ταινία Το Μεγάλο Σόρτ, προειδοποίησε του Αμερικανού πολίτε σχετικά με τον υπερπληθωρισμό μέσα από το Twitter του. Είπε κάποια πράγματα και για τον Elon Musk. Έχω κάνει ένα επεισόδιο, θα το ανεβάσω στο Join στη συμμετοχή. Είναι δηλαδή το private μέρο εδώ του YouTube που μιλάω οικονομικά και του δίνω ίσω κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ σχετικά με το πώ να πλοηγηθούν τον κόσμο των επενδύσεων. Και κάποιε πολύ δυνατέ προσφορέ που έχω κατά σε προγράμματα ή υπηρεσίε δικέ μου. Αυτό για να το λάβει θα πρέπει να πατήσει Join συμμετοχή και θα πρέπει να σε ενδιαφέρει. Διαφορετικά είναι δωρεά απλή στο κανάλι το δικό μου. Τέλος πάντων το θέμα είναι ότι μετά από λίγες εβδομάδες αφότου ο Μάικλ Μπιούρι ο οποίος είναι γνωστός σορτα... σορτάκια ουσιαστικά, δηλαδή πατάει στο να πέσει η οικονομία. Πήγε το SEC και τον επισκέφθηκε στο γραφείο του και το account του στο Twitter διαγράφει. Και γράφει εδώ η Nancy Pelosi Portfolio Tracker, account στο Twitter είναι να το ακολουθήσεις. Αν αυτό δεν σε κάνει να τρομάζεις, πραγματικά δεν ξέρω τι θα σε κάνει. Δηλαδή, ένα ανεξάρτητο κορυφαίο επενδυτή, ο οποίο έχει προβλέψει ένα πολύ μεγάλο short, το οποίο τον έκανε πολύ και μάλιστα γράφτηκε και ταινία για το ονοματάκι του, για να καταλάβει γιατί άτομο μιλάμε. Πλέον δήλωσε το πώ θα έρθει το επόμενο market crash. Τον επισκέφτηκαν από το SEC στο γραφείο του και το account του στο Twitter πάλι διαγράφηκε. Κασάντρα λέγεται το account στο Twitter, by the way. Πάμε παρακάτω. Τώρα θα σε κάνω να γελάσει. Θα δεις ένα concept, ξέρεις ότι στον κόσμο των politics της πολιτικής, στον κόσμο των politics των democrats, των δημοκρατικών, κάνουν σκετσάκια, θα δεις να ντύνεται ο Βάιντεν Άγιο Βασίλης, κάνουν τέτοια, θα στολίσουν, θα κάνουν, θα το παίξουν όμορφο, όπως ο Μητσοτάκης πήγε και μίλησε στα παιδάκια, θυμάσαι που έκανε τη συνέντευξη με τα παιδάκια, με τα ντολμαδάκια και όλα τα σχετικά, που έλεγε ότι είμαι Έλληνας και φοράω εδώ σταυρό. Τέλο πάντων, τέλο πάντων, τέλο πάντων, όλοι όσοι ξέρουν το Μητσοτάκι ξέρουν ότι αυτά είναι παραμύθια τη καλυμά. Αλλά τέλο πάντων, το θέμα είναι ότι κάνουν συνεχόμενε κινήσει με άτομα με ειδικέ ανάγκε. Θα του δει να κάνουν παρέα, να βγαίνουν φωτογραφίε μαζί. Που δεν είναι καλό ή κακό αυτό, δεν θα το κρίνω το συγκεκριμένο, αλλά είναι όλα politics, είναι όλα του φαίνεσθε είναι όλα. Αυτό το να είχαμε να λέγαμε η διθενιά τέλο πάντων, η δημοκρατο διθενιά. Πάμε να δούμε την Jill Biden, η οποία πήγε σε παιδάκια. Βλέπει ότι τα παιδάκια θα δεις ελίγο ότι φορούσαν μάσκα, ενώ ο Τζιλ Μπάιτεν δεν φορούσε μάσκα. Πήγε να πρόσθεσε το βιβλίο της. Έγραψε ένα βιβλίο για παιδιά. Πήγε να το πρόσθεσε για να δούμε τι λένε τα παιδάκια. So when my son was away, um, I my granddaughter just like you kids really really missed her daddy. So I wrote this book to tell other kids, because there's lots of kids. Τώρα πάμε παρακάτω. Η πρόεδρο Σακελαροπούλου μιλάει σε παιδιά τη Τρίτη Δημοτικού. Σε παιδιά τη Τρίτη Δημοτικού. Η Τζιλ Μπάιντεν εδώ πέρα έβαλε τα παιδάκια να φοράει μάσκα. Η υποκρισία σε όλο το μεγαλείο. Η ίδια δεν φορούσε μάσκα. Έτσι απλά γιατί είναι μεγαλύτερη. Έτσι απλά γιατί έχει την εξουσία. Ό,τι θέλει κάνει. Η Σακελαροπούλου τώρα φοράει μάσκα και μιλάει στα παιδάκια και κάνει διατριβή λέει πάνω στο σεξουαλικό προσανατολισμό του Winnie the Pooh. Για να δούμε το βίντεο τη Ακελαροπούλου. Μετά από του λαθρομετανάστε και του λαθροεισβόλει που θέλουν να του νομιμοποιήσουν, πλέον κάνουν και στα παιδάκια μαθήματα. Για να δούμε τι λέει εδώ πέρα η Ακελαροπούλου. Ιδιο κόνσεπτ με τη Τζιλ Μπάιντεν. Βλέπει ότι οι Democrats έχουν τα ίδια κόνσεπτ. Τα κρατάνε αυτά. Το αρκουδάκι έχει όνομα αρσενικό και θηλυκό. Το αρκουδάκι, ο Winnie the Pooh, το αρκουδάκι εκείνο, έχει όνομα αρσενικό και θηλυκό, λέει. Πού το ξέρει εσύ, Ρε Σακελαροπούλου, είναι η Winnie ο είναι, είναι... είναι... Α, όχι. Είναι η Winnie ο Πού. <laughs> Τι λέει ρε φίλε. Είναι ο Τέρι η Χατζή Ερεμίας. Ο Τέρι η Χατζή Ερεμίας. Είναι αρσενικό και θηλυκό. Που έχει προκαλέσει μεγάλη προσοχή ότι ο μικρό ο γιο του Μιλ δεν ήθελε να δώσει όνομα ούτε θηλυκό ούτε αρσενικό στο αρκουδάκι και έδωσαν και τα δύο. Ξέρει και το backstory, είναι παιδιά είναι πολύ μπροστά. Θα γράψει και βιβλίο και αυτή για παιδάκια, μήπω. Για να συνεχίσουμε εδώ πέρα το, το, την ιστορία τη. και ήταν πολύ νωρί αυτά όταν γράφτηκαν σε σχέση με το που είμαστε σήμερα. Ήταν πολύ νωρί, λέει, αυτά όταν γράφτηκαν σε σχέση με το που είμαστε σήμερα. Πού είμαστε σήμερα, Σανκελαροπούλου. Παιδιά, να σα πω κάτι. Αυτά, άμα δεν τα δει ο, πα... ο παππούκα στο σπίτι, να καταλάβει την προπαγάδα που κάνουν στα εγγόνια του. Δεν ξέρω, πρέπει να τα πάρετε αυτά τα κομμάτια, πρέπει να τα δείξετε. Το καταλαβαίνετε ότι έχετε χρέο να το κάνετε αυτό το πράγμα. Και ήταν πολύ νωρί αυτά όταν γράφτηκαν σε σχέση με το που είμαστε σήμερα. Και ήταν πολύ νωρί αυτά όταν γράφτηκαν σε σχέση με το που είμαστε σήμερα. Πάμε σε άλλα πράγματα που δεν σώζονται. Λοιπόν, η Όμικρον στην αρχή πάνε την Ποτσουάνα. Κατηγόρησαν την Ποτσουάνα. Του βγήκε ο πρέσβη από την Ποτσουάνα, ο Έλληνα πρέσβη, είπε τι είναι αυτά που λέτε. Και τα λοιπά. Βγήκε στα ελληνικά τα μημία, του είπε τι είναι αυτά που λέτε. Βγαίνει πλέον και ένα κύριο Αρβανίτη, ο οποίο είναι διδάκτορ τη της, της καρδιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάτι τέτοιο και τα λέει περίφημα. Ψάξε λίγο και στο pronews. Το Pro News τα πάει καλά. Το Pro News κάνει καλό ρεπορτάζ. Εγώ δεν μπορώ να καλύψω αυτά που κάνει το pronews. Όταν έχει δικό σου website, μπορεί να γράψει ό,τι θέλει. Το γραπτό λόγο δεν σε λογοκρίνει κανένα. Εφημερίδα, περιοδικό. Δεν υπάρχει λογοκρισία εκεί πέρα. Να το ξέρει αυτό. Στα social media δεν είναι ελεγχόμενο από σένα, είναι αλλού νου ενεργητικού, Εσύ εμφανίζεται εκεί μέσα, δεν μπορεί να μιλήσει. Το θέμα είναι για την όμικρον, τη μετάλλαξη. Λέει likely circulating for longer. Ότι αυτοί διαχέονταν για περισσότερο καιρό. Κάτι μου θυμίζει εμένα αυτό. And more widely than thought experts say. Και πολύ περισσότερο από όσο νομίζανε οι ειδικοί. Σχετικά με τη μετάλλαξη όμικρων, αυτή τη στιγμή τη βρήκανε στη Μινεσότα. Νομίζω βρήκανε και στην Καλιφόρνια. Σίγουρα υπάρχει στην Ολλανδία, σίγουρα υπάρχει στο Βέλγιο, σίγουρα υπάρχει στην Ποτσουάνα. Ωραία. Μπορεί να δώσει κάποιο απάντηση στο πώ δημιουργήθηκε η μετάλλαξη, Ένα απλό ερώτημα. Πάμε παρακάτω. Στη Γερμανία πάντω, ετοιμάζονται πέρα από την ε, military στρατιωτική αποχώρηση τη Άγγελας Μέρκελ. Πέρα από αυτό, ετοιμάζουν και lockdown για ανεμβολίαστους, αλλά με υποχρεωτικό εμβολιασμό. Υποχρεωτικός θα γίνει ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού στη Γερμανία από τον Φεβρουάριο. Η ανερχόμενη καγκελάριο Μέρκελ κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον διάδοχο Όλαφ Σόλτς, αλλά και τους ηγέτες των 16 κρα... κρατηδίων της χώρας, ανακοίνωσε και lockdown για όσους πολίτες παραμένουν ανεμβολίαστοι. Αυτά τα έκανε η Μέρκελ φεύγοντας. Oh, oh, oh. Μετά την Αυστρία και η Γερμανία αυστηροποιεί By the way στην Αυστρία παρετήθηκε Ο ανάδοχος καγκελάριο εκεί πέρα. Μετά από την παρέτηση κιόλα αυτού που έκανε κάτι αντίστοιχο που κάνει και ο Μητσοτάκη. Του Κούλτ cool Σούλτ, δεν θυμάμαι πώ λέγεται συγκεκριμένα. Σούλτ, λίγο δύσκολα, είναι DJ, DJ είναι αυτό. Λοιπόν, η Γερμανία αυστηροποιεί του περιορισμού τη για όσου δεν έχουν εμβολιαστεί. Σύμφωνα με τα νέα μέτρα που αποφασίστηκαν κατά τη συνάντηση, αν οι ανεμβολία Γερμανία θα έχουν πρόσβαση μόνο στα καταστήματα που πλάνε τα απολύτω απαραίτητα ήδη πρώτη ανάγκη. Εστιατόρια, χώροι πολιτισμού ή αναψυχή δεν θα δέχονται πελάτε χωρί πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ένα βήμα τη φορά. Ένα σκαλοπάτι τη φορά. Ένα βήμα τη φορά. Το Σάββατο κάτι ετοιμάζεται. Να το πούμε αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι άνθρωποι, πώ θα ξεφύγουμε από αυτήν την κατάσταση και να αναγνωρίσουν οι άνθρωποι ότι από τη στιγμή που παίζει το παιχνίδι του, τελείωσε. Παίζει το παιχνίδι του. Είναι σαν το χορό που θα χορέψει. Άμα δεν το αντιλαμβάνονται αυτό οι άνθρωποι που ξεκινάνε δοκιμαστικά κάτι, είναι σαν να μπαίνουν σε έναν σε ένα φαύλο κύκλο από τη στιγμή που, που, που λένε το ναι. Να το πω έτσι. Πάμε σε επόμενα νέα. South Κορέα, μία από τις χώρες με τους περισσότερους εμβολιασμού παγκοσμίω, δηλώνουν ότι έχουν 5.266 νέες περιπτώσεις κορονοϊού. Και είναι οι περισσότερες μέσα σε ένα 24ωρο, δηλαδή είναι ρεκόρ για την ακρίβεια. Increase on record. Είναι η μεγαλύτερη αύξηση μέσα σε ένα 24ωρο, 5.266 από μια χώρα η οποία ηγείται στους εμβολιασμούς. Και είναι λίγο παράδοξο αυτό. Να σου πω την αλήθεια. Όσο πιο πολύ τεστάρει, όσο πιο πολύ κάνουν... βάζει του ανθρώπου να κάνουν τεστ, τόσο περισσότεροι θα βγαίνουν θετικοί. Έτσι λειτουργεί το συγκεκριμένο σύστημα. Όσα περισσότερα τεστ γίνονται, τόσο περισσότερο θετικοί. Δηλαδή, δεν είναι τα κρούσματα βασικά ένα μέτρο που μας θα πρέπει να μας απασχολεί ιδιαιτέρω. Οπωσδήποτε είναι ένας δείκτης, αλλά υπάρχουν και σημαντικότεροι δείκτες που θα πρέπει να, να, εξετάσουμε. Και γι' αυτό ο κύριο Αρβανίτης, αυτά που λέει θα πρέπει τουλάχιστον να εισακουστούν. Άμα έχει κάποιο το κονέ και τον ξέρει, να με φέρει σε επαφή μαζί του. Να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάποιο επεισόδιο ή κάτι. Ο κύριο Σαρβανίτη λοιπόν ζητάει εισαγγελική παρέμβαση. Θα πρέπει να μπει στο Pro News ή στο Locals για να δει ακριβώ τι συμβαίνει σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα και τι ακριβώ λέει. Εγώ δεν μπορώ να τα καλύψω εδώ στο YouTube. Αλλά μπορώ να καλύψω το εξή και θα σα αφήσω έτσι σήμερα, αν και υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα. Θα το κλείσουμε εδώ το επεισόδιο. Για να δούμε τι λέει ο κύριος εδώ πέρα Τζο Μπάιντεν. πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών με 80 εκατομμύρια ψήφου. Ίσως και 81 εκατομμύρια ψήφου. Ο πιο δημοφιλή πρόεδρο των ΗΠΑ. Είναι no comment, παιδιά. Ο Biden είναι no comment. Εμένα ο Biden με διασκεδάζει. Τώρα, Τώρα αλήθεια, είπε ποιος είναι ο πρόεδρος και λέει ο Φαουτσι. Έτσι, είναι δυνατό να είπε έτσι. Πάμε παιδιά. Oh, oh, <sharp glowing> Δεν, δεν, υπάρχουν λόγια. Ελπίζω να σου άρεσε το επεισόδιο, ελπίζω να το κοινοποιήσει. Αν σου άρεσε, μην ξεχάσει να αφήσει το σχόλιο σου από κάτω. Πε μου την άποψή σου για όλα αυτά. Θα χαρώ πολύ να το μάθω. Στο link στο πρώτο σχόλιο από κάτω θα βρει το σύνδεσμο στο community, στο locals. Έχει και δωρεάν κομμάτι το locals. Μπε και γράψου όπω και να έχει. Είναι κοινότητα χωρί λογοκρισία. Απλά έχω την εντύπωση ότι για να σχολιάσει και να πάρει πρόσβαση και στο ιδιαίτερο περιεχόμενο, το αποκλειστικό, θα πρέπει να ξεκινήσει να, να κάνει κάποια δωρεά. Είναι 5 δολάρια το μήνα. Εντάξει, άμα δεν τα έχει αυτά τα χρήματα, μην το κάνει. Δεν με ενδιαφέρει να σου πω και την αλήθεια. Φυσικά θέλω να το κάνει, αλλά μην το κάνει άμα ζορίζεσαι με τα 5 δολάρια το μήνα. Όπω και να έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είτε με στηρίζει έμπρακτα είτε όχι. Εμεί θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο αύριο, που πάλι θα είναι πάρα 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 πολύ δυνατό. Οπωσδήποτε, smash the like button και α σου άρεσε κοινοποίηση. Να σε καλά, μην ξεχάσετε το τελευταίο εκκλητικό εδώ πέρα. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά.